Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και ει και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρω παιδόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Σήμερα θα μιλήσουμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα για τη συμβολή της μητέρας στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος ότι η σημαντικότερη δραστηριότητα της χριστιανής μητέρας στο πλαίσιο της οικογένειας είναι η καλή ανατροφή των παιδιών της. Το κύριο έργο της μητέρας είναι η ανατροφή των παιδιών. Από αυτή την θέση, που είναι βεβαίως και από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αυτή η θέση δεν είναι απλώς μία θέση ενός ανθρώπου που σκέπτεται έτσι μόνο, θα λέγαμε, ανθρώπινα, αλλά σκέπτεται με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτή είναι και θέση, θα λέγαμε, και του Θεού, της Εκκλησίας, του Αγίου Πνεύματος. Γιατί η οικογένεια είναι ό,τι πιο ευλογημένο έχουμε μέσα στην κοινωνική ζωή, αν θέλετε. Και ουσιαστικά, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι μια μικρή εκκλησία. Και τα νέα βλαστάρια πρέπει να καθοδηγηθούν στην εν Χριστώ ζωή. Λοιπόν, η μητέρα έχει αυτό σαν κύριο ρόλο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι άλλοι ρόλοι που πάνε να αποδώσουν σήμερα στις γυναίκες, επαγγελματικός, κοινωνικός, έτσι, να αποκτήσει θέσεις, όπως και οι άντρες μέσα στις διάφορες υπηρεσίες κλπ. Κλπ. Να εξελιχθεί, να κάνει καριέρα που λέμε. Όλα αυτά είναι, θα λέγαμε, δεύτερα, τρίτα, πάρεργα σε σχέση με το κύριο έργο, που είναι το έργο της μητέρας. Και αν θέλει να είναι σωστή απέναντι στον Θεό, απέναντι στο Άγιο Πνεύμα, θα πρέπει να το βάλει σαν πρώτο στόχο στη ζωή της και σαν πρώτο ρόλο. Να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά της εν Χριστώ. Και βέβαια σε αυτό το έργο δεν είναι αβοήθητη. Έχει μια αρετή, την οποία βεβαίως την έχει δώσει ο Θεός. Και αν την καλλιεργήσει, θα βοηθηθεί πολύ στο να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά της. Και η αρετή αυτή είναι η αγάπη. Έτσι, κατ' εξοχήν οι γυναίκες έρχεται η αγάπη. Και ιδιαίτερα οι μητέρες έχουν αυτή την φυσική αγάπη, η οποία, προσέξτε, δεν σώζει, η φυσική αγάπη, αλλά βοηθάει στο να προσεγγίσει η μητέρα το παιδί και να κάνει θυσίες και ακόμα να θυσιάσει και την για τη ζωή της. Έχουμε και παραδείγματα. Μητέρες που θυσιάστηκαν για τα παιδιά τους. Αλλά ξαναλέω, αυτή η φυσική αγάπη δεν είναι και η τέλεια και δεν είναι και αυτή που μας σώζει. Μας σώζει η εν Χριστώ αγάπη, η οποία είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι κομμάτι, στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα πρέπει και η μητέρα να υπερβεί αυτή τη φυσική αγάπη. Δηλαδή να φτάσει σε ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, που είναι η εν Χριστώ, η αγιοπνευματική αγάπη. Να φτάσει δηλαδή να αγαπάει τα παιδιά της τελείως ανιδιοτελώς. Ανιδιοτελώς, δηλαδή χωρίς να σκέφτεται ότι κάποια στιγμή θα δω και εγώ κάτι από τα παιδιά μου.
κάποια στιγμή θα έχω και εγώ, ας πούμε, στα γεράματά μου ένα στήριγμα, ένα αποκούδι. Πολύ πιθανό να έχει, έτσι. Αλλά να μην εργάζεται με αυτή την προοπτική, με αυτό το κίνητρο, με αυτό το background στο μυαλό της. Γιατί έτσι η αγάπη της είναι εμπορική σχέση. Δίνει για να πάρει, έστω αργότερα. Η τέλεια αγάπη είναι μία ανταποδοτική και μία εμπορική. Είναι ανιδιοτελής. Και σε αυτή την αγάπη πρέπει να φτάσει και η μητέρα. Και τότε λειτουργεί σωστά η οικογένεια. Γιατί κάποια στιγμή το παιδί θα της φερθεί σωστά. Και θα κάνει το πνίξει. Άμα δεν έχει αυτή την ανιδιοτελή αγάπη, μπορεί και να το πνίξει ακόμα. Και έχουν παιδί τις μητέρες. Θεός φυλάξει, θα πείτε, αλλά γίνεται. Δυστυχώς. Γιατί και αυτή η φυσική αγάπη, ξαναλέω, δεν μας σώζει και δεν είναι μόνιμη. Κάποτε μπορεί να εκπέσει. Εκείνη η αγάπη που δεν εκπίπτει, που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ουδέποτε εκπίπτει, είναι η Χριστό αγάπη. Ό,τι και να της κάνει το παιδί, αυτή δεν θα σταματήσει να το αγαπάει. Ποτέ. Είχαμε βάλει στην ιστοσελίδα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν το είχατε δει, μια πολύ συγκινητή ιστορία, που έλεγε το άλλο της μάτι. Με μια μητέρα, το είχε διαβάσει κανένας, που είχε ένα μάτι. Και το παιδάκι της ήταν, ας πούμε, πικραμένο γι' αυτό, τον κοροϊδεύανε τα άλλα τα παιδιά στο σχολείο και τέλος πάντων πρόδεσε αυτό το παιδί, μεγάλωσε και δεν την ήθελε τη μάνα του, γιατί ένιωθε έτσι κόμπλεξ, ας πούμε, να την παίρνει τυφλή τώρα με ένα μάτι στις διάφορες, ας πούμε, κοινωνικές του δραστηριότητες κλπ. Και την είχε από μακριά. Οπότε κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής της η μητέρα πήγε από το σπίτι και του είπε αυτή την αποκάλυψη, ότι εσύ γεννήθηκες με το ένα μάτι και το άλλο μάτι που μου λείπει είναι το, που έχεις είναι το δικό μου. Είχε κάνει αυτή τη θυσία χωρίς να το πει στο παιδί της. Καταλάβατε. Λοιπόν, και τέλος πάντων ένα πολύ συγκινητικό τέλος, δεν το θυμάμαι και εγώ πολύ καλά, αλλά δείχνει ακριβώς αυτή την αυτοθυσία. Και τα λέμε αυτά γιατί όντως είναι πολύ δυνατή αυτή η αγάπη που έχει η μητέρα από το Θεό βέβαια και τα παιδιά, και αντίστοιχα, ξέρετε, απολαμβάνει και την αγάπη από τα παιδιά. Τα παιδιά δηλαδή πιο εύκολα πλησιάζουν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τη μητέρα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Και γι' αυτό θα λέγαμε παίζει ένα κύριο ρόλο στην αγωγή. Επειδή ακόμα και όταν μαλώσει τα παιδιά, και λέει ο Ρουσόστομος ακόμα και αν τα ξυλοφορτώσει, μετά τα παιδιά πάλι θα τρέξουν στην αγκαλιά της. Προτιμούν τη μητέρα περισσότερο από όλα τα άλλα πρόσωπα, είτε μέσα είτε έξω από την οικογένεια, τα παιδιά. Και τίποτε δεν είναι ασφαλέστερο και αναγκαιότερο, λέει ο Ρουσόστομος, από τη μητρική αγκαλιά για τα παιδιά. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αγαπητική σχέση της μητέρας με το παιδί είναι το καταλληλότερο πλαίσιο όπου μπορεί να γίνει αγωγή. Δηλαδή κατ' εξοχήν οι άνθρωποι επηρεάζονται από τις μητέρες τους. Όλοι οι άνθρωποι. Και πίσω από τους λεγόμενους μεγάλους κρύβονται μεγάλες μητέρες. Μητέρες δηλαδή που κάνουν σωστή αγωγή. Απ' την άλλη μεριά και η αγάπη του παιδιού προς τη μητέρα του θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Γιατί είναι κάτι πολύ θετικό. Και θα πρέπει η μητέρα εντός εισαγωγικών να το εκμεταλλευτεί. Και να εμφυσίσει στο παιδί την εχριστώ αγάπη. Όχι να διαφορήσει, ούτε να ακολουθήσει αυτές τις λεγόμενες μοντέρνες αντιλήψεις που δεν είναι καθόλου μοντέρνες. Είναι το αρχαικά ακουόθεος, το αρχαίο εχθρού, που σου λέει άφησε το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Ή να ρωτάει και το παιδί τι θέλει το παιδί και ό,τι θέλει το παιδί να κάνει η μητέρα, να κάνει υπακοή η μητέρα στο παιδί δηλαδή.
γνώρισμα της μητέρας δεν είναι η γέννηση των παιδιών, λέει ο Ρωσόστομος, προσέξτε. Κάπου στην κοινωνία επικρατεί αυτή ότι η γυναίκα είναι για να γεννά παιδιά. Όχι, λέει, δεν είναι αυτό. Ποιο είναι το γνώρισμα της μητέρας? Το γνώρισμα της μητέρας είναι η ανατροφή των παιδιών. Το να γεννάει παιδιά, λέει, είναι δώρο της φύσεως. Του Θεού δηλαδή, γιατί και τη φύση ο Θεός την έκανε. Αυτό είναι δώρο. Δεν είναι κατόρθωμα της μάνας. Το κατόρθωμα της μάνας είναι να δώσει αγωγή στα παιδιά. Και τότε είναι μάνα. Τότε είναι πραγματική μητέρα. Γιατί αυτό, λέει, εξαρτάται από την ελεύθερη προαίρεσή της. Ένα το άλλο είναι της φύσεως, έτσι. Θα γεννήσει. Έτσι είναι η φυσική, ας πούμε, τάξη. Συνέλαβε, θα γεννήσει. Τώρα μου πείτε ότι είναι και κάποιες οι οποίες είναι φόνησες και τα σκοτώνουν τα παιδιά που τα γεννήσω. Αυτό ας μην το σχολιάσουμε τώρα. Αλλά λέμε τη φυσική τάξη που έτσι θα πάει. Άμα η μητέρα έχει φόβο Θεού και προσεύχεται και λοιπά, θα την ευλογήσει ο Θεός, θα γεννήσει. Αυτό είναι το κατόρθωμα της φύσεως, του Θεού δηλαδή. Από εκεί και μετά αρχίζει η μητέρα. Με την ελεύθερη βούλησή της, με την ελεύθερη, ας πούμε, συνεργασία με τη Θεία Χάρη, να δώσει την εχριστό ζωή στο παιδί. Όχι απλώς τη βιολογική ζωή, αλλά την εχριστό ζωή. Αν θυμάστε το εύζην, όπως έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος, εκείνος έλεγε ότι το ζήν μου το δώσαν οι γονείς και το εύζην μου το έδωσε ο δάσκαλός μου, ο Αριστοτέλης. Σήμερα θα λέγουμε το εύζην το δίνει η Εκκλησία βεβαίως, ο Χριστός, αλλά διαμέσου της μητέρας και του πατέρα βεβαίως, που είπαμε ότι έχει τον Κύριο και πιο υπεύθυνο ρόλο στην αγωγή. Μόνο όταν η γέννηση των παιδιών συνδυάζεται με τη χριστιανική ανατροφή τους από τη μητέρα, μπορεί να έχει για αυτήν σημασία από σωτηρολογική άποψη. Προσέξτε αυτή τη φράση. Δηλαδή, σώζεται η μητέρα όχι όταν γεννήσει παιδιά, αλλά πότε σώζεται? Όταν τα αναγεννήσει πνευματικά. Όταν τα βάλει στον δρόμο του Θεού. Τα μάθει να εξομολογούνται, να κοινωνάνε, να προσεύχονται, να έχουν τον αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Να βάλουν σαν κύριο σκοπό τη ζωή του το να τηρήσουν τι εντολέ του Χριστού. Τότε σώζεται η μητέρα. Αυτό έχει σημασία από σωτηριολογική άποψη. Όχι το να γεννήσει παιδιά. Μπορεί να γεννήσει και πολλά παιδιά. Δεν σε σώζει αυτό. Εμείς θαυμάζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες και όντως είναι αξιοθαύμαστοι άνθρωποι, γιατί εντάξει έχουν πολύ κόπο. Αλλά και πάλι δεν σώζεσαι να κάνεις πολλά παιδιά, σώζεσαι όταν αυτά τα πολλά παιδιά τα βάζεις στον παράδεισο. Εσύ η κυρία μαμά και ο κύριος μπαμπάς. Ερμηνεύοντας το βιβλικό χωρίο, ο Ιερός Χρόστομος, σωθήσεται η γενή δια της τεκνογωνίας, εάν μείνω στην εν πίστη και αγάπη και αγιασμό μετασοφροσύνης. Αυτά τα λέει στον Απόστολο. Πώς το ερμηνεύει τώρα ο Χριστός αυτό το χωρίο? Εάν μείνουν μέσα στην πίστη, στην αγάπη, στον αγιασμό και στη σοφροσύνη. Ποιοι? Τότε ζευγάρι, έτσι. Τότε θα σωθεί, λέει, η γυναίκα δια της τεκνογωνίας. Εξερτά ο Ιερός Χριστός άμεσα το σωτηρολογικό χαρακτήρα της τεκνογωνίας από την παρασχεθήσα χριστιανική αγωγή στα παιδιά. Δηλαδή, λέει, μηδέν ουν αλγίτο η γενή. Να μην, δηλαδή, πονάει, να μην στεναχωριέται η γενή. Έδωσε σε αυτήν ο Θεός όχι μικρή παραμυθία, μικρή παρηγοριά. Πια το να γεννάει παιδιά. Αλλά αυτό είναι της φύσεως. Και εκείνο είναι της φύσεως. Αλλά δεν της έδωσε μόνο αυτό το να γεννάει παιδιά, αλλά της έχει χαρίσει και το διακόνημα, το τάλαντο να παιδοτροφεί, να ανατρέφει τα παιδιά. Εάν επιμείνωση, λέει, εάν μείνουν στην πίστη, στην αγάπη, στον αγιασμό, με σοφροσύνη. Και τι σημαίνει αυτό τώρα? Εξηγεί.
εάν αυτούς, δηλαδή τους παιδας, εν αγάπη μετά το τεκίν και αγνία διατηρήσωσιν. Φοβερό, ε! Πώς τερμινεύει ο Χρυσόστομος. Εάν μείνουν, λέει, κρατήσουν τα παιδιά τους, αφού τα γεννήσουν, μέσα στην αγάπη και στην αγνία, δηλαδή στην αγνότητα. Όταν το κάνουν αυτό, θα πάρουν όχι μικρό μισθό, αλλά πάρα πολύ μεγάλο, διότι ανέθρεψαν αθλητές για τον Χριστό. Βλέπετε πώς το ερμηνεύει ο Χριστός. Όχι μόνο οι γονείς πρέπει να μείνουν σε αγνότητα και αγάπη μεταξύ τους για να πετύχει ο γάμος, αλλά και τα παιδιά να τα αναθρέψουν έτσι ώστε να μείνουν μέσα στην αγάπη, την εχριστό αγάπη και στην αγνότητα. Πόσο λάθος κάνουν σήμερα οι μητέρες που βγάζουν τις κόρες τους, ξέρω εγώ, οι μη γυμνές για να παντρευτούν, για να τραβήξουν τα βλέμματα των ανδρών. Πολύ μεγάλο λάθος. Από αυτό το χωρίο φαίνεται. Δεν κρατάει το παιδί σε αγνότητα, σε καθαρότητα. Γιατί όταν ρίχνεις τον άλλο σε πειρασμό, και εσύ ζημιώνεσαι. Παίρνεις και εσύ αμαρτία μετά όταν προκαλείς. Αυτή καθεαυτήν η τεκνογωνία λοιπόν δεν είναι άξια μισθού και σωτηρίας. Αλλά τι είναι άξιο μισθού και σωτηρίας? Η αγωγή στην ευσέβεια. Γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Όχι γιατί έκανες παιδιά. Λέω ότι και σήμερα πολλές γυναίκες θέλουν να κάνουν ένα παιδί. Γιατί είναι από τη φύση αυτό, έτσι. Είναι φτιαγμένος και ο οργανισμός της, ας πούμε. Αλλά δεν είναι επιτυχία αυτό. Αυτό δεν σε σώζει. Και προσπαθούν να κάνουν και μόνες τους, ας πούμε, και σήμερα με την ιατρική τεχνολογία μπορεί να κάνεις. Αλλά δεν είναι επιτυχία αυτό. Έξω από το γάμο και ανήπαντρη μητέρα, και τι πράγματα, τραύματα θα κουβαλάει αυτό το παιδί χωρίς πατέρα. Αλλά και η ίδια, ας πούμε, αυτή η ικανοποίηση που θα νιώθει θα είναι απλώς μια φυσική ικανοποίηση που δεν σε πάει στη σωτηρία. Η σωτηρία είναι να κάνεις, όπως λέει ο Θεός, σωστή εκκλησία, κατοίκον εκκλησία, την οικογένεια και να αναθρέψεις εν Χριστώ τα παιδιά. Τότε πέτυχες. Μόνο όταν η μητέρα συμβάλλει στο να παραμείνουν τα παιδιά της σταθερά στην πίστη, στην αγάπη, στην αγιότητα, αν τα διδάσκει και τα συμβουλεύει και τα κατευθύνει στα παραπάνω, θα ανταποδοθεί από τον Θεό και μάλιστα πλουσιοπάροχα, τότε θα διασφαλίσει τη σωτηρία της. Βλέπετε, δεν είναι απλό πράγμα να κάνεις οικογένεια. Γιατί κινδυνεύεις και εσύ, η μητέρα δηλαδή, κινδυνεύει τι, τη σωτηρία της. Θα πρέπει τα παιδιά που θα κάνει να τα πάει στον παράδεισο και αυτά. Η φροντίδα και η χριστιανική αγωγή των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών είναι, όπως λέει ο Χριστός, αναμφισβήτητα έργο και των δύο. Και του πατέρα και της μητέρας. Και σε άλλη περίσταση το είχαμε πει ότι στον πατέρα δίνει τον κύριο ρόλο, επειδή σύμφωνα με τον λόγο του Θεού βεβαίως ο πατέρας είναι κεφαλή στην οικογένεια. Και αυτός δίνει λόγο και για την γυναίκα του, στον Θεό και για τα παιδιά του. Δηλαδή αν θα πάνε στον παράδεισο ή όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι υπεύθυνη και η μητέρα. Για τα παιδιά και τα παιδιά για τον εαυτό τους επίσης και για τους γονείς. Ο ένας είναι υπεύθυνος για τον άλλον. Αλλά κατ' εξοχήν και κύριος υπεύθυνος είναι ο πατέρας. Για την αγωγή των παιδιών και οι δυο και το έργο τους θα πρέπει να είναι έργο συνεργασίας. Εδώ τώρα βεβαίως εξυπακούεται ότι πριν παντρευτείς θα πρέπει να διαλέξεις έναν άνθρωπο που να έχει λίγο φόβο Θεού. Αλλιώς, τι αγωγή θα δώσει στα παιδιά. Αν εσύ λες α και ο άντρας λέει ω, ή το ανάποδο. Εσύ λες άσπρο και ο άντρας λέει μαύρο. Και δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε μετά το παιδί που είναι σε μία σύγκρουση. Σου λέει, μπαμπά, είπε αυτό, η μαμά λέει το αντίθετο. Τώρα, ποιο είναι το σωστό? Γιατί το παιδάκι, επειδή ακόμα δεν έχει, ας πούμε, αναπτυγμένη πλήρως την κριτική ικανότητα και δεν έχει και όλες τις γνώσεις, τις θεϊκές, θεολογικές κλπ. Μπορεί και αυτό να παρασυρθεί από τα πάθη του, Και να πει, εγώ θα πάω με το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο ποιο είναι? Αυτό που λένε τα πάθη μας, η σάρκα. Και θα πάει με το μέρος εκείνου του γονιού που λέει το σαρκικό. Το θέλημα δηλαδή που σε κολλάει στη γη. Και όχι αυτό που λέει ο Θεός.
Γι' αυτό κανείς πρέπει να προσέξει πολύ πριν παντρευτεί με ποιον θα παντρευτεί, με ποιον θα κάνει οικογένεια, ώστε να δοθεί σωστή αγωγή μετά και στα παιδιά, για να μην κινδυνεύσει τη σωτηρία του. Βλέπετε, αν συνδεθείς με έναν άνθρωπο που δεν έχει φόβο Θεού, κινδυνεύει και η σωτηρία σου μετά, η δική σου η σωτηρία. Γιατί δεν θα έχετε να δώσετε, δεν θα δώσετε σωστή αγωγή στα παιδιά. Και θα υπάρχει αυτή η συνεχής σύγκρουση και τριβή. Η μητέρα, λέει ο Ρουσούστομος, είναι το καταλληλότερο πρόσωπο που μπορεί να πραγματώσει το έργο της αγωγής με το φυσιολογικότερο τρόπο. Γιατί? Διότι αυτή παραμένει περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Τουλάχιστον παρέμενε τώρα, στις μέρες μας με τις φεμινιστικές διακηρύξεις και όλα αυτά, που σας είπα άλλη φορά από πού πηγάζουν, έτσι. Ξεκινάνε από τον αποκρυφισμό και από τη μαγεία όλες αυτές οι αντιλήψεις. Δεν μένει και πολύ στο σπίτι, δυστυχώς, ούτε η μητέρα. Και τα παιδιά τα παραλαμβάνει καμιά Φιλιππινέζα, καμιά, ξέρω εγώ, Πακιστανή, ή καμιά γιαγιά, ή και μόνα τους. Και τα παραλαμβάνει η τηλεόραση, η χειρότερη από όλες τις νταντάδες. Και σου κάνει το κατηχητικό της νέας εποχής. Λοιπόν, αυτά τα λέμε αστεία, αλλά είναι τραγικά. Και καταλαβαίνετε πόσο οι γονείς, ας πούμε, μετά δεν σώζονται. Γιατί αν δεν σωθεί το παιδί, δεν μπορεί να σωθεί και ο γονιός. Γιατί θα το πει ο Θεός, τι έκανες, εγκληματίες έφτιαξες. Και εσύ είσαι εγκληματίας και έκανες και εγκληματίες. Και, ας πούμε, εγκλημάτισες και απέναντι στην κοινωνία με αυτό που έκανες. Βλέπετε, όλοι σου λένε παντρέψου, παντρέψου. Αλλά δεν είναι απλό πράγμα. Αν δεν το κάνεις σωστά, κινδυνεύεις. Η μητέρα λοιπόν, επειδή παραμένει περισσότερο χρόνο στο σπίτι, και αυτό να ξέρετε είναι το normal, και η ψυχολογία της και η όλη, ας πούμε, κατασκευή της, γι' αυτό είναι, και αυτό δεν είναι υποτιμητικό καθόλου, να ξέρετε. Εγώ τις παρομοιάζω, τις γυναίκες και τις μητέρες, σαν τους ησυχαστές, οι οποίοι προοδεύουν πολύ περισσότερο από τους άλλους μοναχούς που τρέχουν έξω στα διακονήματα. Οι ησυχαστές, ξέρετε, είναι πιο ακίνητοι. Κάθονται στο κελί, προσεύχονται περισσότερο, ησυχάζουν, ηρεμούν και προοδεύουν πολύ, πάνε πολύ ψηλά πνευματικά. Η μητέρα, όταν αξιοποιήσει την παραμονή της μέσα στο σπίτι πνευματικά, πάει πολύ ψηλότερα από τον άντρα που γυρνάει όλη την ημέρα στην αγορά και έχει ένα σωρό, ας πούμε, εικόνες και αυτά, τα οποία είναι μείον, είναι αρνητικά, είναι αντίθετα με την πνευματική πρόοδο. Και θα πρέπει να κάνει αγώνα μετά για να τα ξεχάσει όλα αυτά και να εξαλείψει όλες τις εικόνες και όλα αυτά που δέχτηκε ο νους του. Αλλά τώρα βλέπετε ο διάβολος πως τα κατάφερε και έβγαλε και τη γυναίκα στην αγορά και γεμίζει και η γυναίκα με ένα σωρό εικόνες και ένα σωρό κούραση και μετά βεβαίως τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν δύο αντικουρασμένους γονείς, οι οποίοι μαλώνουν μεταξύ τους και μια ταραχή και απ' την άλλη δεν υπάρχει φροντίδα και όρεξη να ασχοληθεί κάποιος με αυτό και να τους πει δύο λόγια αγωγής, δύο λόγια για τον Χριστό. Η παραμονή της μητέρας στο σπίτι αποτελεί το κύριο επιχείρημα του Ιερού Χρυσοστόμου για να αποδώσει σε αυτήν την κύρια ευθύνη για τη χριστιανική ανατροφή των παιδιών της. Τους άντρες, λέει ο Άγιος Ιεράρχης, τους περισπούν πολλές φορές τα ταξίδια, οι κοινωνικές μέρημνες και οι πολιτικές υποθέσεις. Οι γυναίκες όμως, καθώς είναι απαλλαγμένες από τέτοιες φροντίδες, μπορούν ευκολότερα να επιμελούνται τα παιδιά τους, μια και απολαμβάνουν στο σπίτι πολύ σχόλη. Σχόλη, ξέρετε, από εξού και σχολείο. Σχολάζω, δηλαδή ηρεμώ, ησυχάζω. Και αυτή η σχόλη είναι ό,τι καλύτερο για να βρει κανείς τον Θεό. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή. Για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Θεός, πρέπει να σχολάσεις. Πρέπει να ηρεμήσεις λίγο, να ησυχάσεις, να βρεις τον εαυτό σου. Μπράβο, το ησυχαστήριο. Σχολείο
Γιατί το λέμε σχολείο? Δεν το ξέρετε? Γιατί για να μάθεις να διαβάσεις καταρχάς, να συγκεντρωθείς, πρέπει να σχολάσεις από όλα τα άλλα. Μπορείς να διαβάσεις το κέντρο της Εγνατίας? Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς εκεί πέρα. Θα πρέπει να πας σε ένα ήσυχο τόπο, να ξεχάσεις όλα τα άλλα, να κάτσεις εκεί να συγκεντρωθείς και να κάνεις μελέτη, να καταλάβεις από το θα διαβάσεις, να το απομνημονεύσεις αν χρειάζεται. Αυτό το λέμε σχολείο. Η σύγχρονη μητέρα έχασε αυτό το χρόνο της σχόλης που χρειάζεται για την αγωγή των παιδιών. Γιατί το είπαμε το γιατί. Έτσι, οφείλει σήμερα να χάσει χρόνο, το χάσει εντός εισαγωγικών τώρα, και να τον κερδίσει για τα παιδιά της. Να αλλάξει τις προτεραιότητες, να βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα τα παιδιά και να κερδίσει ουσιαστικά τη ζωή της και τη σωτηρία της. Να δώσει χρόνο για την αγωγή. Σήμερα έχουμε ένα βεβαιασμένο παιδί, γιατί έχουμε πολύ άσχολες και βιαστικές μητέρες. Πολύ άσχολες, πολλές ασχολίες και με πολύ άγχος η μητέρα, και το μεταδίδει το άγχος και στο παιδί. Και βλέπετε ότι και τα παιδιά είναι αγχωμένα. Και σπίτια κάνουν στον ψυχολόγο. Και τα πάνε στους παιδοψυχολόγους και τα καταστρέφουν ακόμα χειρότερα. Γιατί αυτοί που βασίζονται κατά κανόνα βασίζονται στους άθεους, έτσι, στο Φρόιντ και σε όλους αυτούς. Και τι θα πούν στα παιδιά? Λάθος πράγματα. Και τώρα τους βάλαμε και στο σχολείο τους ψυχολόγους, διώξαμε τους πνευματικούς και πρόσφατα διάβαζα ότι τα παιδιά που είχαν και τάσεις και έχουν και υπάρχουν τέτοια παιδιά με τάσεις αυτοκτονίες που δεν έχουν πουθενά να ακουμπήσουν. Υπάρχουν τέτοια παιδιά και τα βλέπουν οι καθηγητές και δεν ξέρουν πώς να τα βοηθήσουν. Όταν υπήρχε ο πνευματικός, θα ήταν στο πνευματικό. Και ήταν η τελευταία τους ελπίδα. Στην εφηβεία είναι αυξημένες οι αυτοκτονίες, να ξέρετε. Για πολλούς λόγους, γιατί τα παιδιά δεν έχουν εμπεδωθεί ακόμα στην πίστη, στη ζωή, έτσι. Μέσα τους δεν έχουν βγει καλά τον Θεό και τον εαυτό τους, οπότε κινδυνεύουν πιο πολύ από τον διάβολο να τους βγάλει αυτή τη σκέψη. Αλλά έτσι μας λένε τώρα οι νεοεποχήτες ότι πρέπει να γίνουμε μεταχριστιανική κοινωνία, να διώξουμε τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι επικίνδυνος για τη ζωή μας. Και μετά βέβαια εμείς θα τα πληρώσουμε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ιερό Χρυσόστομο οφείλει να επιδείξει η μητέρα για τη μελλοντική σοφροσύνη των παιδιών της και των δύο φίλων. Μερικές φορές φοβούνται οι μητέρες να μιλήσουν στα παιδιά τους για αυτό το θέμα. Και τα αφήνουν τα παιδιά να κάνουν όπως νομίζουν αυτά. Να κάνουν φιλίες με το άλλο φίλο, να έχουν αυτή την ελευθεριότητα στις σχέσεις, αυτά που δείχνει ας πούμε το κουτί του διαβόλου κλπ. Και τα περνάνε τώρα και μέσα από τα μαθητικά εγχειρίδια στα παιδιά, τα μηνύματα αυτά, ενώ θα πρέπει η μητέρα να μιλήσει στα παιδιά και στα αγόρια και στα κορίτσια, να φυλάξουν την αγνότητά τους, τη σοφροσύνη τους, την καθαρότητά τους και να τους υποδείξει τους τρόπους. Εδώ θα έλεγα ότι πολλές φορές γίνεται και το αντίθετο. Τα παιδιά ενθαρρύνονται από τις μητέρες στο να συνάψουν έτσι ελεύθερες σχέσεις και να γνωριστούν, γιατί σου λέει μετά πώς θα παντρευτούν. Λες και η επιτυχία είναι να παντρευτείς. Ενώ η επιτυχία δεν είναι να παντρευτείς, η επιτυχία είναι να σωθείς. Έτσι, να πας στον παράδεισο. Γιατί μπορεί ο γάμος να γίνει αιτία να πας στην κόλαση. Από αυτά που είπαμε, νομίζω το καταλαβαίνει κανείς. Για να πετύχει αυτό το στόχο η μητέρα, στον καιρό του, θα πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία στην αποφυγή της τρυφής και της άνεσης. Προσέξτε τι ωραία πράγματα και πόσο επίκαιρα είναι στην εποχή μας. Πώς θα φυλάξεις το παιδί σου στην αγνότητα και στην σοφροσύνη, να μην εξοκύλει δηλαδή στο σεξ που λέμε σήμερα και στα σαρκικά πάθη. Αν δεν του βοηθήσεις να μάθει να αγαπήσει την εγκράτεια, να αγαπήσει όχι την τρυφή, την καλοπέραση, αλλά τη σκληραγωγία και την κακοπάθεια, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Από τη μητέρα ξεκινάει αυτό. Αν η μητέρα πηγαίνει το νερό στο ξαπλωμένο κορίτσι της,
Η μαμά του φέρνει νερό. Απαράδεκτα πράγματα. Τι μαθαίνει στο παιδί, μαθαίνει αυτή την αγάπη για την τρυφή. Και από την αγάπη για την τρυφή και την καλοπέραση, μετά φτάνουμε στα σαρκικά πάθη. Γιατί ξέρετε, η ειδονή δεν έχει ποτέ κόρο. Μάλλον έχει κόρο. Η κάθε ειδονή κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο που βαριέσαι. Οι σαρκικές ειδονές, όλες. Οπότε να ζητάς κάτι περισσότερο, κάτι άλλο. Και πας από την ειδονή του φαγητού, πας στην ειδονή των σαρκικών σχέσεων και από εκεί πας και στις διαστραμμένες σαρκικές σχέσεις, έτσι, και πάλι δεν χορταίνεις. Γιατί είναι ακριβώς αυτό το γνώρισμα της σαρκικής ειδονής, ότι δεν χορταίνει ποτέ ο άνθρωπος. Και βαριέται, βαριέται, βαριέται. Εκείνο που δεν έχει κόρο είναι η ειδονή του Θεού. Δηλαδή, όταν αγαπήσει κανείς τον Θεό, τότε μόνο δεν βαριέται και δεν ζητάει κάτι άλλο. Γιατί αυτό είναι που γεμίζει την ψυχή, γιατί η ψυχή έχει ένα άπειρο βάθος και γεμίζει μόνο με το άπειρο, δηλαδή με το Θεό. Βλέπετε λοιπόν πως η μητέρα θα πρέπει να καλλιεργεί όχι την καλοπέραση αλλά την σκληραγωγία στα παιδιά και στα αγόρια και στα κορίτσια και όχι την τρυφή. Κάθε μέρα τούρτες ας πούμε και ωραία φαγητά και δώσει και δεύτερο φαγητό και τρίτο φαγητό. Και ας το παιδί με το μιλάς, να τα πλύνω εγώ τα πιάτα. Όχι, πρέπει να βάζεις τα παιδιά και τα αγόρια και τα κορίτσια να τη βοηθάνε. Να ψωνίζουν, να συμμετέχουν, να κουράζονται λίγο. Δεν είναι αγάπη να τα αφήνεις έτσι σε αυτή τη χαλαρότητα και στην μαλθακότητα. Τους κάνεις κακό. Η φροντίδα της μητέρας, αυτά είναι θέσεις του Ιερού Χρυσοστόμου, Για την άσκηση και τη σκληραγωγία των παιδιών της θα πρέπει να αρχίσει από πολύ νωρίς. Όταν δηλαδή τα παιδιά της είναι πολύ μικρά. Αποβρέφει ακόμη. Γι' αυτό λέμε όχι πολλές αγκαλιές, όχι πολλά χάδια. Δεν βοηθάνε τα παιδιά. Αποβρέφει ακόμη, παρατηρεί ο Άγιος Ιεράρχης, δεν θα πρέπει να κρατούν τα παιδιά οι μητέρες συνεχώς στην αγκαλιά τους. Γιατί κακοσυνηθίζουν και γίνονται μαλθακά και γίνονται σαρκικά. Η άνεση και η τρυφή οδηγούν συνήθως στην τεμπελιά. Βλέπετε έναν άνθρωπο νέο, τεμπέλι, που δεν θέλει να δουλέψει. Πίσω από αυτόν πολλές φορές κρύβεται μια κακή αγωγή από τη μητέρα. Δεν τα πήγαινε όλα στο χέρι. Η άνεση μάλιστα βλάπτει την ανθρώπινη φύση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και πολλοί έτσι επιτυχημένοι έχουν πει ότι οδηγεί στην ανία. Η άνεση οδηγεί στην ανία. Ξέρετε τι θα πει ανία, έτσι, βαρεμάρα. Όταν πήγα και εγώ στο πανεπιστήμιο έτσι και έβλεπα στα έδρα να επάνω, βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι. Κάλε, όλοι βαριένται εδώ πέρα. Όλοι βαριούνται. Ναι, ξέρετε γιατί βαριούνται. Γιατί υπάρχει άνεση. Η άνεση με την ανία. Η πολύ καλοπέραση. Γι' αυτό και ο Θεός προκαταβολικός έβαλε στη ζωή του ανθρώπου τον κόπο και την ταλαιπωρία σαν κάποιο χαλινάρι που τον προστατεύει από την αχρίστευσή του. Βλέπετε. Ό,τι δεν εργάζεται σκουριάζει και στα μηχανήματα το βλέπουμε, αλλά αυτό και παντού, ένα αυτοκίνητο που δεν κινείται, σιγά σιγά χρηστεύεται. Δεν θα μείνει όπως είναι, γιατί είναι φτιαγμένο για να κινείται. Μια μπαταρία, ας πούμε, που δεν κινείται, δεν ξοδεύει, δεν φορτίζεται, δεν ξεφορτίζεται, καταστρέφεται. Έχετε ακούσει που λέει έμεινα από μπαταρία το αυτοκίνητο, τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, έτσι και ο άνθρωπος, όσο δεν κινείται, όσο δεν σκληραγωγείται, δεν κακοπαθεί, σιγά σιγά χρηστεύεται. Και σωματικά και διανοητικά. Αφού λένε και για το Αλτσχάιμερ, έτσι δεν είναι, ότι πρέπει να κάνουμε ασκήσεις στο μυαλό μας για να μην πάθουμε Αλτσχάιμερ. Δηλαδή, όσο αφήνεις το μυαλό σου να μην κάνει τίποτα, τόσο καταστρέφεται το μυαλό σου. Γι' αυτό και ο Θεός λοιπόν έδωσε τον κόπο και την ταλαιπωρία στον Αδάμ και στην Εύα σαν ένα χαλινάρι για να μην αχρηστευόμαστε.
Εύλογα λοιπόν η άκερη και η υπερβολική φροντίδα των γονέων για τα παιδιά τους θα πρέπει να αποφεύγεται. Άκερη και υπερβολική, προσέξτε. Δεν λέμε να τα αφήσει τελείως αφρόντιστα, αλλά όχι να τους δίνεις τα πάντα στο χέρι. Γιατί είναι καταστροφικό και για τη σωματική και για την ψυχική τους υγεία. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος έτσι, αυτός ο αγιασμένος άνθρωπος, ότι η υπερπροστασία, τι κάνει στα παιδιά, ξέρετε, τα κάνει ανώριμα τα παιδιά, η υπερπροστασία, που είναι συνέχεια η μάνα από πίσω, μη το κάνεις αυτό, μη το άλλο, μη το άλλο, λοιπόν, τα κάνει ανώριμα τα παιδιά. Ειδικότερα στη μητέρα αναθέτει ο Άγιος Ιεράρχης την ιδιαίτερη αγωγή της θυγατέρας. Ας μαθαίνει η μητέρα, λέει, στην κόρη της, το να απομακρύνεται από την κοσμική πολυτέλεια. Εννοείται ότι έχει απομακρυνθεί και η ίδια. Άμα η ίδια βάφεται και καθρεφτίζεται και όλα αυτά που ξέρετε, πολύ φυσικά και το κοριτσάκι που θα την βλέπει θα κάνει τα ίδια. Στην αρχή θα τα πάρει κρυφά, τις μπογιές της μαμάς, μετά τα κάνει φανερά. Το αντίθετο λοιπόν πρέπει να μάθει η μητέρα στην κόρη. Η αποχή από την πολυτέλεια, το στολισμό και την καινοδοξία αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς του Ιερού Πατέρα για τη χριστιανική αγωγή του γυναικείου φύλου, στα οποία είναι επιρρεπές το γυναικείο φύλο. Πολυτέλεια, στολισμός και καινοδοξία. Κενόδεξον τούτο το ζώο, σας το έχω πει, λέει ένας πατέρας. Το ζώο, δηλαδή η γυναίκα, δεν είναι υποτιμητικό. Αυτός ο ζωντανός, ας πούμε, οργανισμός είναι κενόδοξος. Αυτό προσέξτε κατ' εξοχήν εσείς. Πρέπει να πολεμήσετε την κενοδοξία μέσα σας. Γιατί αυτό το πάθος γίνεται αιτία πολλών πτώσεων. Και ψέματος και ατίμωσης ακόμα. Το σημαντικότερο εδώ είναι ότι η αγωγή αυτή θα πρέπει να έχει την αφετηρία της στην πρώτη κιόλας παιδική ηλικία. Μην περιμένεις δηλαδή να διδάξεις την κόρη σου την περιφρόνηση στα κοσμικά στολίδια και στα βαψίματα όταν φτάσεις στην εφηβεία. Θα πρέπει από μικρό κοριτσάκι να το εμπνεύσεις αυτό το πράγμα. Γιατί θα πρέπει να τα αποστρέφεται αυτά. Τα οποία μπορεί η μητέρα να μην τα έχει στο σπίτι, αλλά θα τα δει από τις Ελληνάδες, από το σχολείο. Θυμάμαι είχα πάει σε μια κατασκήνωση. Ήταν κοριτσάκι του δημοτικού, ήταν για να είχα πάει να τα εξομολογήσω εκεί, του σχολείου. Λοιπόν, και από την άλλη ήταν τα αγοράκια, ήταν σε άλλο τομέα τα αγοράκια, σε άλλο κτίριο. Λοιπόν, τα μέρα κοριτσάκια είχαν όλα από μερικούς καθρέφτες και από ένα σακουλάκι με μπογιές, με, πώς τα λέτε αυτά, κραγιόν, και όλη την ημέρα χτενιζόντουσαν, βαφόντουσαν. Λοιπόν, και τα βλέπουν και γελούσαν. Έτσι, κοριτσάκια δηλαδή, μιλάμε πέντε δημοτικού έκτης. Λοιπόν, τα αγόρια ήταν στον κόσμο, τους παίζανε μπάλα. Λοιπόν. Δηλαδή το ένα παρέσυρνε το άλλο. Γιατί δεν υπήρχε σωστή αγωγή από το σπίτι. Γιατί αυτά για να τα φέρουν εκεί θα πει ότι οι μητέρες τα δώσανε. Έτσι, το κάθε παιδάκι είχε αυτά που το βάλει η μαμά του. Πάνω απ' οι μητέρες τα βάλουν αυτά στην τσάντα τους. Από την πρώτη παιδική ηλικία. Αυτονόητο βεβαίως είναι ότι για να ασκήσει η μητέρα τον παραπάνω παιδαγωγία στην κόρη της, θα πρέπει η ίδια να το έχει βιώσει και και μετά θα τα διδάξει βεβαίως. Επειδή στις αναστροφές τους οι θυγατέρες αρέσκονται να μιμούνται τα ήθη των μητέρων τους, οι μητέρες, σαν πρότυπα μιμήσεως των θυγατέρων τους, μπορούν να τις βλάψουν ή να τις ωφελήσουν, ανάλογα με τον τρόπο που ζούνε. Λέει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, θυγάτριον έχεις, κοριτσάκι. Ώρα, πρόσεξε,
Μη διαδέξετε τη βλάβη. Μην το κάνεις διάδοχο στη βλάβη σου. Είσαι εσύ βλαμμένη, συγγνώμη, δηλαδή. Έχεις βλαφτεί, έτσι, αυτό είναι η αμαρτία. Είναι βλάβη. Λοιπόν, μην κάνεις διάδοχο και το παιδί σου. Σταμάτα λοιπόν εσύ το κακό για να μην έχεις και διάδοχο μετά. Γιατί το παιδάκι θα μιμηθεί εσένα. Φιλί γάρπος, διότι λέει αγαπάει, έτσι είναι η συνήθεια, τα ήθη των μητέρων να ρυθμίζουν τα ήθη των παιδιών. Οι συνήθειες των μητέρων είναι καθοριστικές για τις συνήθειες των παιδιών. Οι μητέρες οφείλουν και θετικά να ασκούν και να καθοδηγούν τις κόρες τους στην αρετή, όχι μόνο μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο, αλλά και θετικά. Να τους λένε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, χωρίς βέβαια καταπίεση, αλλά να το κάνουν όμως. Είναι έργο τους και αυτό. Να τις επιβλέπετε, λέει ο Ρυσόστομος. Έτσι μιλάει στις μητέρες, τις κόρες σας, να τις επιβλέπετε, να τις εκπαιδεύετε, ώστε να γίνουν νοικοκυρές. Περισσότερο απ' όλα όμως να τις εκπαιδεύετε να είναι ευλαβείς. Πάνω απ' όλα ευλάβεια. Όχι να ξέρει να φτιάχνει φαγητά μόνο. Σεμνές. Αφιλάργυρες. Να μην αγαπάνε τα αργύρια, τα χρήματα. Και να αποφεύγουν τους καλοπισμούς. Μάλιστα στην αγωγή αυτών των θυγατέρων προσδίδει ευρύτερες παιδαγωγικές και κοινωνικές διαστάσεις. Αυτό έχει σημασία γενικότερη, για όλη την κοινωνία. Αν τις διαπλάσετε με αυτόν τον τρόπο, να είναι αφιλάργυρες, να μην αγαπάνε τους καλοπισμούς, τις ομορφιές, να πλέκουν τα μαλλιά τους και όλα αυτά, κομμωτήρια, βαψίματα κλπ. Δεν θα σώσετε μόνο αυτές, αλλά και τον άνδρα με τον οποίο θα τις νυφεύσετε. Και όχι μόνο τον άνδρα, αλλά και τα παιδιά που θα γεννηθούν, ακόμα και τα εγγόνια. Γιατί όταν η ρίζα είναι καλή, τα κλαδιά θα πλώσουν καλύτερα. Και για όλα αυτά θα πάρετε το μισθό σας. Να γίνονται όλα με πολλή επιμέλεια, σαν να μην ωφελεί κανείς μόνο μια ψυχή, αλλά πολλές διαμέσου της μιας. Έτσι, πνευματικά καλλιεργημένη η κόρη πρέπει να βγει από το πατρικό σπίτι για να έρθει σε γάμο. Όπως ακριβώς ο αληθινός αθλητής από την παλέστρα, κατέχοντας την επιστήμη της συζυγικής ζωής και της ανατροφής των παιδιών με κάθε λεπτομέρεια, οφείλοντας να μεταβάλει όλα τα μέλη της οικογένειας σύμφωνα με τη δική της ψυχική ομορφιά, όπως η μαγιά μεταβάλει όλο το φύραμα. Βλέπετε τι ωραία. Τα λέει ο Ρυσόστομος, έτσι. Η μητέρα είναι σαν τη μαγιά και καλείται να ζυμώσει όλη την οικογένεια με την ομορφιά της, όχι την εξωτερική που της τη δίνει και αυτή ο Θεός, αλλά και αυτή χαλάει, ξέρετε, και γίνεται απέσια όταν υπάρχει εσωτερική ασχήμια. Όταν υπάρχει εσωτερική ομορφιά, τότε και εξωτερικά θάλει, το πρόσωπο λουλουδίζει. Και χαίρεσαι να βλέπεις έναν τέτοιο άνθρωπο. Η μητέρα λοιπόν καλείται να έχει αυτή την εσωτερική ομορφιά και να λειτουργεί σαν μαγιά. Πώς βάζουμε τη μαγιά, ξέρετε. Βάζεις, τώρα δεν ζυμώνεται στα σπίτια. Εμείς το Άγιο Όρος που ζυμώνουμε το ξέρουμε. Βάζεις έτσι λίγο μια χούφτα από αυτό το ζυμάρι σε μια σκάφη με 20 κιλά αλεύρι και το πρωί έχει φουσκώσει όλο αυτό. Έχει ζυμώσει όλο το αλεύρι, αυτή η φούχτα που έβαλες. Είναι οι μύκητες οι οποίοι το δουλεύουν αυτό όλη τη νύχτα και το ζυμώνουν. Έτσι καλείται να λειτουργήσει η μητέρα μέσα στην οικογένεια. Και να τα κάνει και τα άλλα μέλη της οικογένειας το ίδιο όμορφα, ψυχικά, όχι σωματικά, ψυχικά. Όχι να εκδαπανάτε στο πώς θα στολίσει τα παιδιά της να είναι κουκλάκια, με χφιογκάκια, με όλα αυτά. Έτσι, τώρα έχουν βγάλει και μόδες για τα παιδάκια, για τα μωρά. Δεν ξέρω αν κάνουν και, πώς θα λένε αυτά, καλλιστεία και τέτοια για τα μωρά και επιδείξεις μόδας.
Μπορεί να τα κάνουν και αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, αλλά όχι να εκδαπανάται σε αυτά, αλλά πώς θα τα στολίσει πνευματικά. Πώς θα τα μάθει να αγωνίζονται για να γίνουν ταπεινά, να γίνουν υπάκουα, να είναι πιο αγνά στη σκέψη τους κλπ. Κλπ. Από όλα αυτά είναι φανερό πως για τον Ιερό Χρυσόστομο η χριστιανική αγωγή δεν αποτελεί αυτονομημένο έργο που αναφέρεται και περιορίζεται σε κάποια στενά χρονικά όρια της πρώτης ηλικίας τους. Δεν είναι μόνο για τα παιδικά χρόνια η αγωγή, αλλά είναι μια υποδομή όχι μόνο της γενικότερης προσωπικής ζωής, αλλά και της κατοπινής συζυγικής και ευρύτερης κοινωνικής ζωής. Δηλαδή, το έργο που κάνει η μητέρα στο βρέφος είναι έργο για όλη την κοινωνία. Προσέξτε, για όλη την ανθρωπότητα. Επηρεάζει το βρέφος, επηρεάζει την κατοπινή γυναίκα, επηρεάζει την κατοπινή μητέρα και την κατοπινή κοινωνική λειτουργό. Το κοινωνικό μέλος, το μέλος της κοινωνίας. Ασκώντας η μητέρα την αγωγή των παιδιών της, μπορεί να έχει πρόθυμο βοηθό στο έργο της και θα πρέπει βέβαια το σύζυγό της. Πότε όμως, κρατάται από αυτήν, όταν προηγουμένως τον έχει κατακτήσει και εχμαλωτήσει με την αγάπη της, με το να είναι σαν μητέρα σεμνή, αγνή και γενικώς ενάρετη. Έτσι θα προσελκύσει τον Θεό στην παιδαγωγική αυτή φροντίδα. Και όταν έχει τον Θεό έτσι, τη χάρη του Θεού πάνω της, θα τραβάει και τον άντρα της. Γιατί και ο άντρας θα αναπαύεται σε αυτήν και θα τη βοηθάει. Και δεν χρειάζεται να του πει μην πας στο καφενείο, μην πας, με αφήνεις μόνη μου. Θα χαίρεται να είναι μαζί της. Γιατί φεύγουν οι άντρες, νομίζετε, από τα σπίτια? Γιατί οι γυναίκες είναι στριμμένες, έχουν χάσει τη χάρη και σου λέει κάτω πώς να κάτσω από την πλάτη, να φύγω λίγο να γλιτώσω. Και κοιτάει πότε θα περάσει η ώρα, όσο γίνεται περισσότερο αργά να πάει, μήπως και έχει κοιμηθεί. Λοιπόν, και απ' την άλλη γκρινιάζει η γυναίκα γιατί λείπει ο άντρας. Βέβαια θα λείπει. Γιατί δεν τον έχεις ελκύσει με την αγάπη σου, τον διώχνεις. Με την γκρίνια σου ή και αν δεν του πεις τίποτα, σε βλέπει τα μούτρα σου. Έτσι, βλέπει την έκφρασή σου. Αισθάνεται την ψυχή σου. Την εσωτερική κατάκριση που του κάνεις. Έτσι λοιπόν, όταν ελκύσει τον άντρα της με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δεν θα συμβεί τίποτα δυσάρεστο, αλλά και όλο στην οικογένεια θα πηγαίνουν καλά. Αυτά τα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και το τελευταίο και να ολοκληρώσουμε. Κατά το χρόνο που ο άντρας ασκεί τη χριστιανική αγωγή στα παιδιά του, η σύζυγος οφείλει να είναι παρούσα και να υποβοηθά το παιδαγωγικό έργο του άντρα της. Όχι να φεύγει ή να λέει τα αντίθετα. Πολύ χειρότερο αυτό. Ας τον πατέρα σας. Μην τον ακούτε. Αυτό είναι φοβερό. Αλλά σας είπα ότι πρέπει κανείς να προσέξει πριν παντρευτεί. Έτσι. Με ποιον θα συνάψει σχέση. Θα φτιάξει την κατοίκον εκκλησία. Όταν ο πατέρας διηγείται μια βιβλική ιστορία, θα πεις υπάρχουν τέτοιοι πατεράδες σήμερα. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Πώς. Λίγοι. Υπάρχουν. Ξέρω έναν πατέρα, δεν ξέρω να σου το είχα πει, που ακούνε όλοι μαζί η οικογένεια τις ομιλίες. Αυτές που κάνουμε εδώ, μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, τόσες ώρες. Και λέει, πάτε τις ακούμε οικογενειακά όλοι. Και τα παιδιά του είναι στην εφηβεία και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Γιατί λέει εφηβεία. Εφηβεία δικαιολογεί τα πάντα. Έτσι. Στην εφηβεία το παιδί μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Άμα έχει σωστή αγωγή θα κάνει τα σωστά. Όταν λοιπόν ο πατέρας διηγείται μια τέτοια ιστορία, ας κάθεται κοντά και η μητέρα, λέει ο Ρωσόστομος. Εφόσον με τις διηγήσεις αυτές διαπλάθεται η ψυχή του παιδιού, για να βοηθά και αυτή και να επαινεί αυτά που διηγείται ο πατέρας. Βλέπετε, πρέπει η μητέρα να στηρίζει την προσωπικότητα του άντρα, του πατέρα.
στα παιδιά. Έτσι, όχι αυτό που γίνεται συνήθως, να προσπαθεί η γυναίκα να γκρεμίσει τον άντρα μπροστά στα παιδιά. Ε. Αυτό είναι φοβερό. Και να προσπαθεί να τραβήξει τα παιδιά με το μέρος της. Το αντίθετο, μπορεί να το κάνει και ο άντρας. Ε. Αλλά τώρα επειδή είστε εδώ γυναίκες, γι' αυτό το λέω σε εσάς. Θα πρέπει να στηρίζεις και να προάγεις, ας πούμε, την προσωπικότητα του άντρα σου και να την εδραιώνεις στις ψυχές των παιδιών. Εννοείται βέβαια ότι έχεις σωστό άντρα. Ε. Και αυτό το είπαμε προηγουμένως. Και να ξέρετε ότι οι άντρες πάρα πολύ το θέλουν αυτό. Δηλαδή να νιώθουν ότι η γυναίκα τους τους στηρίζει. Έτσι, τους αποδέχεται καταρχάς και δεν τους αμφισβητεί. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στη σχέση μέσα στην οικογένεια. Πάρα πολύ. Όταν η γυναίκα αμφισβητεί τον άντρα και μάλιστα μπροστά στους άλλους και μπροστά στα παιδιά, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Ξέρω πόσο πέρασε η ώρα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να συζητήσουμε. Αν έχετε ενστάσεις ή παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Για να δείξω το κάτι. Το αποξάφεστε επιθύνεστε, δεν εννοεί σαφώς τον αριθμό μόνο. Εννοείται να αυξάνεις σε χάρη τα παιδιά σου. Πολύ ωραία. Να γίνεται αυτή η πυραμίδα εντός εισαγωγικών που λέμε. Η μητέρα η σωστή κάνει σωστά παιδιά, τα σωστά παιδιά κάνουν λεφτά, σωστά παιδιά και γίνεται, έτσι γίνεται η αύξηση. Η αύξηση πνευματική. Γιατί το λαβαίνουμε λίγο λάθος αυτό σαν μήνυμα. Βέβαια. Θεωρούμε ότι με το να κάνεις 6-7 παιδιά έχει σωθεί. Ακριβώς αυτό. Τώρα είπε ο Ιερός Χρήστος ξεκάθαρα. Θα σωθείς όταν τα αναθρέψεις σωστά, όχι απλώς να τα γεννήσεις. Πολύ ωραίο αυτό, ναι. Αυξάνεστε και πληθύνεστε στη χάρη, όχι στον αριθμό. Και ο αριθμός, εντάξει. Αν το δώσει ο Θεός, μην δεν θα βάζουμε εμπόδιο στο πόσα παιδιά. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος, έτσι, ο οικογενειακός προγραμματισμός. Βάζουμε το δικό μας θέλημα μπροστά στο θέλημα του Θεού. Και λέμε, εγώ θα κανονίσω πόσα παιδιά και πότε θα τα κάνω τα παιδιά. Τεράστιο λάθος. Έτσι. Και αφήνουμε το Θεό στην άκρη και βέβαια μετά όταν θέλεις δεν τα κάνεις τα παιδιά, μετά τρέχεις και λοιπά. Γιατί κυριαρχεί ο εγωισμός μας. Αν βάζαμε έτσι σωστούς στόχους, και ο σωστός στόχος ένας είναι, ο Χριστός είναι, η Θεία Χάρις, τότε θα ήταν πάρα πολύ ωραία η ζωή μας και η οικογένεια θα ήταν παράδεισος. Αλλά βλέπετε όσο δεν θέλουμε να βάλουμε το ζυγό μας, να μπούμε στο ζυγό του Χριστού, ο οποίος είναι ελαφρός και Χριστός, τόσο βασανιζόμαστε και μπαίνουμε κάτω από τους άλλους ζυγούς του διαβόλου που είναι βαριοί, πάρα πολύ βαριοί. Και έχουμε γεμίσει με ψυχοπαθείς και με καταθλιπτικούς και με υποψήφιους για αυτοκτονία, γιατί ακριβώς δεν τηρούμε αυτές τις προδιαγραφές του κατασκευαστή μας, αυτές τις εντολές. Κάτι άλλο. Ναι, εσύ. Είσαι και αγάπη που δεν έχει σχέση. Οπότε, και έχει γυναίκα, την αποκτάει αφού γεννήσει τα παιδιά ή γενικό. Ή και τα παιδιά. Και όταν τα αποκτήσει βέβαια, ακόμα περισσότερο. Τη δίνει ο Θεός σαν δώρο. Αλλά και γενικώς, ας πούμε, η γυναίκα έχει αυτή την, ας το χάρισμα, ας πούμε, της αγάπης. Έχει καρδιά, που λέγει ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά τι παθαίνει η γυναίκα. Αυτή την καρδιά τη σκορπάει σε πράγματα που δεν αξίζουν. Έχεις ένα ποτήρι και έχεις και ένα ωραίο σεμεδάκι και να έχεις και ένα λουλουδάκι από σιζογραφιστό. Λοιπόν, και κολλάει η καρδιά σου σε αυτό. Και σιγά σιγά δίνεις την καρδιά σου λίγο στο λουλουδάκι, λίγο στο σεμεδάκι. Ναι, λίγο στο συνολάκι. Πώς είναι το... Λοιπόν, και δεν μένει μετά για το Θεό τίποτα. Αυτό είναι το λάθος που παθαίνουμε. Όλα αυτά. Μετά πέφτουμε στα πάθη. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει κιόλας. Έτσι.
Απλώς έδωσε το ρόλο του δυσκολότερου στον άντρα. Δηλαδή ο άντρας καλείται να αγαπάει, ακόμα και όταν η γυναίκα δεν τον αγαπάει. Που είναι πολύ δύσκολο, ε? Να αγαπήσεις και τον εχθρό σου. Μπορεί να γίνει γυναίκα εχθρός του. Θα πρέπει να μην πάψει να την αγαπάει. Η γυναίκα πάλι καλείται να κάνει κάτι πιο εύκολο, να υπακούει στον άντρα. Αλλά όταν έχει ένα τέτοιο άντρα που την αγαπάει, κοροϊδουθά να μην υπακούει. Τι συμφέρει να υπακούει. Έτσι. Και μέσα στην υπακοή βέβαια πάλι είναι αγάπη. Έτσι, γιατί έναν όταν τον αγαπάς, τότε τον υπακούς. Έτσι δεν είναι. Και να είσαι και κουρασμένη, αφού σου το ζητάει, επειδή τον αγαπάς, θα το κόψεις το θέλημά σου. Θα υπακούσεις, το κάνεις αυτό που σου ζητάει. Εκτός αμαρτίας φυσικά, έτσι εννοείται. Κάτι άλλο. Ελάτε να κάνουμε προσευχή τώρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και σε όλας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Σας μαζί σου.